Δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, για όσους ανοίξατε τώρα τους τηλεοπτικούς σας δέκτες μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, και έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ στον ίδιο χώρο του ξενοδοχείου Μαριάννα τον αυτοδιοικητικό, τον δήμαρχο Στυλίδας και πρόεδρο βέβαια του κόμματος της Στυλίας, τον κύριο Απόστολο Γκλέτσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε εδώ. Είναι τιμή μου. Τιμή είναι δική μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα αυτοδιοικητικά. Τώρα, εσείς βέβαια έχετε μια εμπειρία πλέον αποκτήσει, είστε δήμαρχος εκεί στη Στυλίδα. Πώς βλέπετε το περιβάλλον στο αυτοδιοικητικό τοπίο, γιατί σας πιέζουν λίγο να παραδίδετε τα αποθεματικά, να κάνετε μια σειρά από κινήσεις, από πράξεις. Τι λέει η αυτοδιοίκηση γι' αυτό, τι λέτε? Κοιτάξτε, εσείς να δείτε, η αυτοδιοίκηση τα προηγούμενα 3 χρόνια με την προηγούμενη κυβέρνηση απόλυσε το 60% των πόρων της και το 40-50% του έμψυχου δυναμικού στο εποχικό θέμα, δηλαδή τους ανθρώπους που παίρναμε για να εποχικά. Αυτό ήταν ένα πολύ σκληρό χτύπημα και πάλι δεν μας είχαν ρωτήσει. Τώρα έρχονται πάλι και μας λένε, δώστε μας τα χρήματα, όσοι δήμοι έχετε, γιατί δεν έχουν όλοι δήμοι, είναι πολλοί δήμοι στο 50% νομίζω, οι οποίοι είναι στα κόκκινα και παίρνουν χρήματα για να συντηρήσουν την καθημερινότητά τους από την κεντρική κυβέρνηση. Όσοι λοιπόν έχετε κάνει το νοικοκυριό σας, δώστε μας τα χρήματα, γιατί αλλιώς δεν έχουμε κράτος. Όταν δεν έχεις κράτος, τι να πεις εσύ ότι θα κρατήσω τα χρήματα και λοιπόν. Άρα τα δίνεις. Mm-hmm. Απ' την άλλη όμως έρχομαι να πω και έρχομαι να ρωτήσω εγώ την κυβέρνηση ότι το εξής. Είναι πρώτον πυλών το καινούριο ΕΣΠΑ. Το καινούριο ΕΣΠΑ θέλει όριμες μελέτες, οι οποίες είναι μη επιλέξιμες. Παρόλο που η κυβέρνηση λέει ότι θα γίνουν επιλέξιμες με ένα νόμο του κ. Κατρούγκαλου, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Διότι οι Ευρωπαίοι, ξέροντας τους Έλληνες, αν γίνει αυτό, ο καθένας θα πηγαίνει μια έτοιμη μελέτη που ξέρετε πώς. Αν πατήσεις στο κομπιούτερ, σου βγάζει τη μελέτη, έτοιμο. Είναι έτοιμες οι μελέτες και θα ζητάει χρήματα. Αυτό δεν μπορεί να είναι επιλέξιμη κάθε μελέτη. Κάθε μελέτη θα πρέπει για να γίνει επιλέξιμη να περάσει, να γίνει έργο. Δηλαδή τις μελέτες τις πληρώνουμε εμείς, τις πληρώνουν οι Δήμοι. Και ρωτάω, πού θα βρούμε λεφτά όταν εμείς που κρατήσαμε χρήματα, γιατί γι' αυτό τα κρατήσαμε τα χρήματα, περιμένοντας το νέο ΕΣΠΑ. Αλλιώς ήξερα κι εγώ να φτιάξω κάποια προεκλογικά που δεν ήταν πολύ πριν οι εκλογές, ούτε ένα χρόνο πριν. Ήξερα να φτιάξω 2-3 έργα, να είμαι σίγουρος για την προεκλογική μου. Ας πούμε έργα βιτρίνας, ας το πούμε έτσι. Οτιδήποτε. Ναι, ναι. Κάποια έργα. Αλλά είπα όχι, θα κρατήσω αυτά. Είναι μια δύσκολη στιγμή γιατί ήμασταν σε ύφεση, μήπως και σε μνημόνιο, μήπως δεν μπορώ να πληρώσω τους εργαζόμενους και για να φτιάξω. Να φτιάξω κάποιες μελέτες για να πάρω τα μεγάλα έργα που θέλω, το φράγμα που θέλω, το μεγάλο φράγμα που θέλω για τη Στυλίδα. Τώρα έρχεται και μου το παίρνει. Και πώς θα φτιάξω εγώ λοιπόν τις μελέτες? Άρα, σαν χώρα πια, γιατί εγώ είμαι ένας μικρός δήμος, μεγαλύτερη δήμη, τα νοσοκομεία που ελπίζουν στο ΕΣΠΑ, τι θα κάνουν για άλλη μια φορά όλος ο προγραμματισμός στο πόδι, δυστυχώς. Βέβαια, αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Στραγγαλίζεται ουσιαστικά η τοπική αυτοδιοίκηση με έμεσους τρόπους και όχι μόνο και τα νομικά πρόσωπα και πολλά άλλα και πολλοί άλλοι φορείς. Βλέπετε ανάκαμψη, βλέπετε φως στο τούνελ, έτσι να το πω. Και δεν μιλάω ως δήμαρχος ή ως πρόεδρος ενός κόμματος που τα πήγατε και πάρα πολύ καλά, θα τα πούμε στη συνέχεια γι' αυτό. Ως άνθρωπος, έτσι, ως πολίτης αυτής της χώρας, βλέπετε ένα φως στο τούνελ? Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε, αλλά δυστυχώς οι Έλληνες δεν κάνουμε τις σωστές επιλογές. Θα πρέπει να μπει ο σωστός άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Δεν γίνεται αυτό. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Φερόμαστε και αγόμαστε από κάποιους ανθρώπους, από κάποιοι οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για τις κατάλληλες θέσεις. Δηλαδή, μιλάνε όλοι για ανάπτυξη. Οι αρχηγοί. Δεν μας λέει κάποιος τι εννοείται ανάπτυξη, αγαπητοί. Πέστε μας, τι εννοείται ανάπτυξη. Λέει ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα. Και τι θέλετε να μας πείτε λοιπόν, τι να κάνουμε, ποια είναι η ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα? Προχθές μίλαγε ο Πρωθυπουργός στον κύριο Χατζηνικολάου και μετά μίλαγε ο κύριος Θεοδωράκης και έστειλα tweet. Μιλήστε μας λίγο για αυτή την ανάπτυξη, την περιβόητη. Πώς την εννοείτε? Μιλήστε μας για τον τουρισμό. Θέλετε να μας πείτε για την ενέργεια? Θέλετε να μας πείτε, δεν έχουμε και κάτι άλλο, για την ναυτιλία που έχουμε? Πώς την εννοείτε αυτή την ανάπτυξη? Μπαίνω στα προγράμματά τους κάτι άρες, μάρες, κουκουνάρες. Εμείς έχουμε συγκεκριμένα, λέμε, ας πούμε. Να πούμε κάτι το οποίο εμένα μου έχω ιδιαίτερη αγάπη, γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα και ο πατέρας μου και εγώ και οι παππούδες μου από τον πρωτογενή τομέα. Λοιπόν,
ο πρωτογενής τομέας. Ο πρωτογενής τομέας, για το, να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας, υπάρχει ένας καταλύτης, ο οποίος δεν γίνεται αλλιώς να αναπτυχθεί, ο οποίος λέγεται μεταποίηση, για να αποκτήσουμε την υπεραξία. Εάν δεν υπάρχει κεντρική πολιτική μεταποίησης, κρατική, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε τίποτα. Τίποτα. Διότι ακόμα και τα χαρούπια, και τα χαρούπια, τα άγρια χαρούπια, εάν κάνεις μεταποίηση, τα φτιάξεις σωστά, τα αμπαλάρεις σωστά και πάρεις ISO που παίρνεις, στο εξωτερικό είναι πουλιούνται. Πουλιούνται. Ναι, ναι. Πανάκριβα. 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 Καταλαβαίνω τι λέω. Εμείς προσπαθούμε, έχουμε superfoods, έχουμε δηλαδή προϊόντα τα οποία εκτός από φαγητό είναι και φάρμακο, όπως είναι το λάδι, οι ελιές και πολλά άλλα. Και αυτά δεν μπορούμε να τα δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε την τιμή που κοστίζουν στον παραγωγό. Και τα παίρνουν κάποιοι ξένοι, κάνουν τη μεταποίηση, τη συσκευασία, για να καταλάβει ο κόσμος. Τα βάζουν σε ένα μπουκάλι. Έτσι. Τα βάζουν σε ένα μπουκάλι. Αφού χαλάνε την ποιότητά τους. Αφού χαλάνε την ποιότητά τους. Και μιλάμε για το λάδι, ας πούμε, το οποίο παίρνουν οι Ιταλοί, το χαλάνε, γιατί βάζουν δικά τους μέσα, τα οποία είναι πολύ χαμηλής ποιότητας, και τα πουλάνε 30 φορές πάνω. Εμείς δεν είμαστε άξιοι επί δεκαετίες να κάνουμε αυτό. Είμαστε αυτή τη στιγμή. Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη, δηλαδή μπορεί, να το πω πιο απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος, και εμείς βέβαια που το συζητάμε εδώ. Μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση, ένας δήμαρχος, ένας δήμος, να μπει μπροστά και να πει ρε παλικάρια, ελάτε εδώ, παλικάρια σε εισαγωγικά, στους δημότες, στους επιχειρηματίες του, πάμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Μπορεί να το κάνει αυτό, έχει τη δυνατότητα με τα ήδη υπάρχοντα σήμερα μέσα, κύριε Κλειώνα. Θα σας μιλήσω για το δικό μου τον τόπο. Σαν δήμος ενδεχομένως να μην μπορώ να το κάνω, αλλά σαν περιφέρεια βεβαίως μπορούσαμε να το κάνουμε. Σαν νομαρχία μπορούσαμε να το κάνουμε. Αλλά ποια νομαρχία, όταν έφτασα να λέω γαϊδούρι τον νομάρχη, γιατί μέσα στο περιφερειακό τον πρώην νομάρχη έλεγε ψέματα ότι μας παρέδωσε όλες τις μελέτες για το λιμάνι και μας έλεγε εμείς παραδώσαμε μελέτες, και σηκώθηκα πάνω μπροστά στους ανθρώπους, τους τεχνικούς, τους δημοσίους υπαλλήλους και την τεχνική υπηρεσία, και του λέω σηκωθείτε πάνω και πέστε μου ποιες μελέτες έχετε με στοιχεία, και δεν είχαν ούτε τις μισές μελέτες, και του είπα είσαι γαϊδούρι. Αντέδρασε. Μου ζήτησε και συγγνώμη. Και θα τον πήγαινα στον εισαγγελέα, γιατί έλεγε ψέματα. Ότι είχε όλες τις μελέτες για το λιμάνι. Οι μελέτες τώρα τις φτιάξαμε εμείς, μετά από πολλούς κόπους και βάσανα. Με ποιον να συνεργαστείς. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος ήταν, είναι και θα είναι. Προωθεί το γιο του τώρα. Ξέρετε, κύριε Κλέτσο, στην πολιτική το ζείτε. Αλλά ας ξυπνήσει ο λαός. Το ζείτε, νομίζω. Το ζω, αλλά ας ξυπνήσει ο λαός επιτέλους. Ας ξυπνήσει ο λαός. Στην πολιτική, πολλές φορές πρόσωπα τα οποία δεν πρέπει να προχωρούν, προχωρούν. Και δυστυχώς το σύστημα τους θέλει κιόλας, έτσι. Ας ξυπνήσει ο λαός. Δεν θέλει ανθρώπους διεκδικητικούς, ή αν δεν θέλει ανθρώπους οι οποίοι φωνάζουν, διαμαρτύρονται. Δεν είναι θέμα να φωνάξει και να διαμαρτυρηθεί. Είναι θέμα να δούνε και να αξιοποιήσουν τα βιογραφικά του καθενός. Τι έκανε στη ζωή του, τι έκανε στη δουλειά του, τι έκανε ενδεχομένως στη δημόσια διοίκηση ή στην όποια διοίκηση άσκησε στην δουλειά του ή και στη δημόσια ζωή. Αν άσκησε, γιατί πολλοί έτσι έρχονται και ουρανοκατέβατοι. Πολύ σωστά το είπα. Πολλοί έρχονται και γίνονται πρωθυπουργοί χωρίς να έχουν ασκήσει διοίκηση ούτε σε μισό περίπτερο. Ούτε το μισό περίπτερο δεν είχαν δικό τους για να κάνουν διοίκηση. Παρ' όλα αυτά, θα πω τη λέξη τολμήσατε σε εισαγωγικά, ως φτιάξατε ένα κόμμα, κατεβήκατε στις εκλογές, πήγατε πάρα πάρα πολύ καλά. Πηδήσαμε από την Ακρόπολη και στα 10 μόρφη. Ναι, σε πολλές περιοχές περάσατε ακόμα και το κίνημα του κυρίου Παπανδρέου, σε ποσοστά μιλάω, λοιπόν, και δεν το λέω υποτιμητικά για εσάς. Και το Θοδωράκη. Για το κόμμα σας, ναι. Άρα το Σημίτη δηλαδή. Ναι, εντάξει. Ναι, ο κύριος Θοδωράκης είναι ο Σημίτης, ότι κακό έβγαλε το Πασόκ, είναι ο άνθρωπος που με το χρηματιστήριο φύγαν τα λεφτά από τους Έλληνες φτωχούς, μεσαίους και πλούσιους. Φύγαν τα λεφτά, δεν αλλάξαν χέρια. Που εντάξει, πες, αλλάξαν χέρια, δεν είναι τόσο κακό. Φύγαν τα λεφτά από την Ελλάδα. Είναι ο πολιτικός που έδινε χρήματα. Στους Έλληνες βιομηχανούς για να βγάλουν τις βιομηχανίες τους, στη Βουλγαρία. Τότε ξεκίνησε η μεγάλη ανεργία στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι ο πολιτικός ο οποίος δεν μπορούσε να έχει φυσική παρουσία τώρα, μετά από όλα αυτά, στη Βουλή, και
βρήκε, αφού δεν του βγήκε η ελιά, το έκανε ποτάμι, έβαλε τον ανιψιό του, ο οποίος είναι άοσμος, ατάλλαντος και καημένος και μπορεί και θέλει να παίζει μπαλαντέρ πότε από εδώ, πότε από εκεί, για να έχει πολιτική παρουσία. Και ο κόσμος μάσησε. Πάντως οι Ευρωπαίοι δείχνουν, πιστεύω ασχολείστε, παρακολουθείτε τα πράγματα, τα πάντα. Δείχνουν ότι έχουν τη διάθεση και τον θέλουν το Θοδωράκη στο πολιτικό σκηνικό, στο πολιτικό παιχνίδι και μάλιστα λένε, επειδή πήγαινε όρχο με Βρυξέλλες και κάνουν διάφορες συνεντεύξεις, ότι σε πολλές των περιπτώσεων δεν θέλουν και τους Ανέλ, προτιμούν τον Θοδωράκη από τον κύριο Καμένο, ας πούμε. Δεν ξέρω, έχετε εικόνα σε αυτό. Βέβαια, γιατί ο Θοδωράκης δεν έχει καμία... Είναι ναι σε όλα. Είναι ο yes man. Τους κάνει τα είναι ο yes man. Δηλαδή. Είναι ο yes man. Ο Καμένος μπορεί να έχει πολλά λάθη, πάρα πολλά λάθη, αλλά έχει και κόκκινες γραμμές. Mm-hmm. Ξέρεις τι θέλει και ναι, τι δεν θέλει. Ναι, ναι, ο Θοδωράκης τα θέλει όλα και δεν θέλει τίποτα. Ανάλογα τι θα του υπαγορέψουν. Ο Θοδωράκης υπάρχει με υποβολέα. Ενώ ο άλλος ξέρει αυτό. Και θα έλεγα ότι στη θέση που είναι, την κάνει και πολύ καλά τη δουλειά του. Στο συγκεκριμένο Υπουργείο την κάνει και καλά τη δουλειά του. Εντάξει, θέλει λίγο κάποια πράγματα λίγο να τα χαλαρώσει, να τα κάνει πιο light, αλλά είναι μια χαρά. Εντάξει, πάντως η χώρα είναι σε μια δύσκολη φάση, το γνωρίζετε κι εσείς και όχι μόνο από την αυτοδιοίκηση, γενικώς από ό,τι μιλάμε. Ανοίγουμε τις τηλεοράσεις, δεν ξέρουμε ακόμα κι εμείς τι μέλη γενέστε, τι θα συζητήσουν απόψε και τι θα γίνει αύριο το πρωί και δεν ξέρω βέβαια πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση και τι θα γίνει. Βλέπετε να υπάρχει συμφωνία. Κοιτάξτε τώρα, τελικά, η συμφωνία υπήρξε πριν ακόμα βγει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν τελειώσει. Αυτά είναι τελειωμένα τώρα και απορώ που μου το ρωτάτε. Καλά, αν το ρωτάτε για τον κόσμο, ξέρετε κι εσείς. Δεν ξέρω, πλάκα κάνω. Λοιπόν, το ξέρετε πολύ καλά. Υπάρχει ένα θέατρο το οποίο η κυβέρνηση πήρε τις εκλογές λέγοντας πράγματα τα οποία είναι στη σφαίρα των εξωγήινων. Δεν θα γινόταν ποτέ. Το ξέραν όλοι αυτό. Έπρεπε να φύγει η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία και αυτή είχε πει ψέματα και έκανε πράγματα τα οποία ήταν πολύ άσχημα, πολύ κακά για τον κόσμο, άσχημα για τον κόσμο. Τούτοι εδώ τώρα παίζουν το θέατρο ότι κάνουμε έναν υποτιθέμενο τσαμπουκά στην Ευρώπη, τάξανε 100, θα πάρουν 1,5, άρα είναι νικητές. Και όλα καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουν την ίδια τύχη και το κόμμα αλλά και ο αρχηγός με τους δύο προηγούμενους. Δηλαδή Παπανδρέου, Σαμαρά, οι οποίοι έγιναν από δύο Πομπέοι τράγοι και στο κόμμα τους, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Την ίδια τύχη θα έχει και ο Τσίπρας. Σας έκανα αυτό το ερώτημα γιατί χθες σε αυτή εδώ τη θέση ήταν ο κύριος Λοβέρδος και κάναμε έτσι μια πολιτική κουβέντα. Ήταν, επισκέφτηκε ναι, το δράμα. Ναι, καταγόγιο εσείς. Ναι, ως δημοσιογράφη πρέπει να τον καλέσουμε και να ακούσουμε τις απόψεις του. Ο γερολόγος της πολιτικής. Και μας είπε το εξής, ότι δεν έχουμε εικόνα τι χρωστάμε και τι δεν χρωστάμε. Κακώς δεν έχει εικόνα γιατί κυβερνούσε τόσα χρόνια. Έχει περάσει από όλα τα υπουργεία, έχει κάνει τόσα που έχει κάνει, έχει πάει σε όλα τα κόμματα, έχει φτιάξει δικό του. Δεν μπορεί να μην δεν έχει εικόνα. Τι να πούμε οι υπόλοιποι λοιπόν, που καλούμεθα να έχουμε και πρέπει να έχουμε δημόσιο λόγο. Αν δεν έχει ο κύριος Λοβέρδος, κακός δεν έχει. Ήταν ένας κακός υπουργός, κάκιστος. Και δεν θα το πω εγώ αυτό, το λένε όλοι. Να ρωτήσω, πώς ήρθε η γέννηση της τελείας, έτσι το... Μετά από όλα αυτά που λέω, πώς τι άλλο να έκανα. Ναι, εντάξει, τι άλλο να έκανα. Πώς έγινε παρότριση φίλων, σκέψη πολιτική, εθισμένος από την αυτοδιοίκηση. Κοιτάξτε, πώς το είδατε έτσι γενικώς. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Όχι, σαφώς ναι. Χωρίς να θέλω να περιεκτολογήσω και να πω ότι η ανάγκη... Κάνατε και ένα καθαρό αγώνα και έναν αγώνα χωρίς υπερβολές και μετρημένο και πραγματικά τάξη. Και έτσι θα συνεχίσουν. Πήγατε καλά, όντως. Και με δικούς μας πόρους. Δηλαδή ο καθένας έβαλε τα ολίγα χρήματα, τα δικά του, τα δουλεμένα, τα φορολογημένα. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Χωρίς να έχουμε βοήθειες από διάφορους και λοιπούς. Τέλος πάντων. Γεννήθηκε διότι, όπως γεννήθηκε και στην αυτοδιοίκηση, βλέποντας που πάει το πράγμα, λέμε εδώ πέρα υπάρχει ένα μεγάλο κενό και πρέπει ως μη επαγγελματίες πολιτικοί να το καλύψουμε. Και ό,τι θέλει, δηλαδή το κακό της κοινωνίας, το μεγάλο κακό, δεν το σκοτώνεις, σίγουρα δεν σκοτώνεις, δεν θα αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά οφείλουμε να πολεμήσουμε. Ναι, και νομίζω ότι πολεμάτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξω τίποτα, απολύτως τίποτα. Αλλά οφείλω να πολεμήσω και να μεταλαμπαδεύσω τη σκυτάλη αυτού του αγώνα στους επόμενους,
μήπως και μετά από εκατομμύρια χρόνια κάτι αλλάξει. Βλέπετε να έχουμε εκλογές, έτσι, το εισιτήριό σας τι λέει. Όποιος κάνει εκλογές τώρα, ενδεχομένως να το θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ για να απαλλαγεί από τους ΑΝΕΛ. Γιατί θα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό. Λογικά, αυτό είναι σίγουρο θα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί ο κόσμος ακόμα δεν έχει καταλάβει ακριβώς. Αν κάνει τώρα εκλογές που προλαβαίνει να πάρει ποσοστό, γιατί αργότερα δεν θα προλάβει, γιατί μετά θα είναι ραγδαία, όπως τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ θα πέφτει. Είναι όμως κέριο το σημείο τώρα. Θα κάνει κακό στην ελληνική οικονομία, άρα στον εαυτό του. Μάλιστα. Οπότε άρα, δεν τις βλέπει. Άρα λέτε δεν τις βλέπετε. Θα υποστεί τους ΑΝΕΛ, θα έχει τους ΑΝΕΛ μαζί του και κάποια στιγμή θα πέσει από τους ΑΝΕΛ. Έχει λείψει στον Απόστολο Κλέτσο η επαγγελματική του ενασχόληση? Όχι καθόλου. Καθόλου. Έκλεισε αυτός ο κύκλος με αγάπη, με χαρά. Δεν μου άφησε κανένα κενό, κανένα σημάδι, μόνο χαρά έχω να θυμάμαι, πολλές αγωνίες, καμία πίκρα, πολλές φιλίες και όμορφα πράγματα. Ξέρετε, είχα κάνει μία συνέντευξη τον κύριο Τζίμα με την κυρία Μποτέλη. Τον κύριο? Τον κύριο Τζίμα με την κυρία Μποτέλη. Η Μποτέλη είναι φίλη μου, ναι, πολύ καλή. Γι' αυτό σας το λέω. Και τους είχα ρωτήσει λοιπόν, σε ένα κοινό πάνελ που τους έβγαλα σαν ζευγάρι μαζί, τους είχα ρωτήσει λοιπόν αν η πολιτική είναι θέατρο, αν το θέατρο είναι πολιτική. Είναι. Το ένα εμπεριέχει το άλλο. Με την καλή έννοια. Κοιτάξτε να δείτε. Τάξε. Το θέατρο. Βγαίνουν μερικοί ανόητοι και ψέγουν κάποιον και το λένε θεατρίνο. Μα το θέατρο προάγει τα ήθη. Ναι, και είναι και τέχνη ουσιαστική. Είναι τέχνη, υψηλή τέχνη και προάγει τα ήθη. Δηλαδή, παίζοντας καλά το Χίτλερ, ένας καλός Χίτλερ θεατρικός, κάνει τους ανθρώπους να μισήσουν το φασισμό. Αλλά πού να καταλάβει ο κάθε βλάξ όταν λέει «Α, είσαι θεατρίνος». Τέλος πάντων, τους αφήνω στην αγνιά τους. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο στα αυτοδιοικητικά για να το μαζεύουμε και λίγο. Έχετε αποθεματικά, θα δώσετε στην κυβέρνηση, θα σας τα πάρουν. Σαν Δήμος, λέτε. Σαν Δήμος. Εμείς έχουμε 800 χιλιάρικα που τα έχουμε μαζέψει φασούλι το φασούλι. Με υδρότα και αίμα που λέμε. Φασούλι το φασούλι. Τα είχαμε κατά νήμη για μελέτες και τέτοια. Αν μας τα πάρουν, δεν θα πάρουμε ΕΣΠΑ. Είναι ένα πράγμα. Η μισοδοσία που ανησυχούν οι υπάλληλοι γενικώς και λένε ότι δεν θα πληρωθούν, αυτά είναι εξασφαλισμένα. Αυτά είναι εξασφαλισμένα από την κυβέρνηση και δεν θα ανοίξει τέτοια μύθη. Αυτά έχουν εξασφαλιστεί πριν ακόμα πάρει τις εκλογές ο Τσίπρας από τους Ευρωπαίους με την κολεγιά που έχει κάνει με τις εκλογές με τους Ευρωπαίους. Μάλιστα. Οπότε δεν υπάρχει ανησυχία. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Τώρα, αν και είμαστε λίγο μακριά, αλλά επειδή είναι ένα σημείο η στυλίδα που περνάμε όταν κατεβαίνουμε με αυτοκίνητο κτλ. Τι προοπτικές, τι ανάπτυξη έτσι έχει εκεί, το λιμάνι, ας πούμε, είναι η μία περίπτωση. Έχει το λιμάνι, αλλά το λιμάνι, προσέξτε τώρα, με μια πεθαμένη ΒΠΕ, τι να φέρει στο λιμάνι. Μόνο να έρθουν και να φύγουν. Δηλαδή να έρθουν από οπουδήποτε, από την Κίνα ή από τη Μέση Ανατολή, ή να πάνε προς τα εκεί και να πάνε προς Ευρώπη, ή το αντίθετο. Διαμετακομιστικό, ναι. Αλλά ένα είναι αυτό το business plan, το λιμάνι. Τουριστικά μπορούμε να αναπτυχθούμε για εσωτερικό κυρίως του τουρισμού. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι, επειδή είμαστε αγροτική περιοχή, είναι φράγματα, γιατί ο Νότος αρχίζει και ξηραίνεται, έτσι, έχουμε το φαινόμενο αυτό της ξηρασίας του Νότου. Πέσανε πάρα πολλά λεφτά και δεν γίνανε υποδομές. Αν είχα γίνει ένα φράγμα εκεί σε εμάς, θα είχαμε λύσει το πρόβλημά μας για τα επόμενα 40 χρόνια. Ξέρετε, δεν έγινε. Σας διακόπτω. Είναι σε όλη την Ελλάδα η διαχείριση υδάτινων πόρων είναι, και δεν καταλαβαίνω γιατί. Και αν σκεφτούμε αυτό που λένε ότι οι επόμενοι πόλεμοι θα γίνουν για το νερό, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν μπορούσα να κάτσω να μιλήσω για 5 λεπτά με κάθε Έλληνα, αυτό θα ήθελα να το εξηγήσω. Τι μας κάνανε αυτά τα 40 χρόνια, δεν θέλω. 5 λεπτά. Πιστεύετε είναι αρκετά για είναι να αρκετά. Τους αλλάξετε αυτό την φιλοσοφία. Αυτό θα τους έλεγα. Τι λεφτά, που δώσαν τα λεφτά, που ρίξαν τα λεφτά, τι έγιναν τα λεφτά και δεν φτιάξανε σωστά τη διαχείριση για το νερό. Το νερό που θα μας λείψει, όχι μόνο για να ποτίσουμε, για να πιούμε. 5 λεπτά ήθελα να μιλήσουμε κάτω κάθε Έλληνα. Θα τον έπειθα να γυρίσει το πρόσωπό του από όλους αυτούς.
Τους βασικούς, όχι και τους 300, καλά, δεν είμαι μηδενιστής, ναι, τουλάχιστον τους 200. Εντάξει, γιατί έχει και πολλά νέα παιδιά μέσα. Έχει και πολλά νέα και αξιόλογα παιδιά. Θα μπορούσατε κι εσείς να είστε μέσα και να είτε... Όχι, εγώ δεν θα ήμουν ποτέ με Νέες Δημοκρατίες, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια. Στη Βουλή λέω ως τελεία. Α, στη Βουλή, ναι, στη Βουλή, ναι, ναι. Γιατί το ποσοστό το οποίο πήρατε δεν ήταν και ευκαταφρόνητο, ήταν όχι, ναι, μια χαρά. Είπατε πέσατε από την Ακρόπολη και σταθήκατε όρθιος. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω ότι πέσατε, μια χαρά κατεβήκατε. Εντάξει. Κατεβήκατε νορμάλ. Με τα σκουπίδια έχετε πρόβλημα? Με τα σκουπίδια υπάρχει πρόβλημα βεβαίως. Εδώ έχουμε σοβαρό θέμα, ναι, δηλαδή. Εμείς ακόμα εκεί το διαχειριζόμαστε, αλλά αν δεν κάνουμε τώρα τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε βιαστικά, η επόμενη πενταετία θα έχει μεγάλα προβλήματα. Μέχρι το τέλος αυτής της πενταετίας της θητείας δεν υπάρχει πρόβλημα. Το έχετε λύσει το χαδάρ, το χιτάρ? Ναι, ναι, το έχει λύσει η Λαμία, το έχει λύσει η Λαμία με λάθος και παράνομο τρόπο, αλλά είναι λυμένο. Ναι, οπότε είναι δεν, λυμένο. Δεν κινδυνεύετε με πρόστιμα δηλαδή και τα λοιπά? Πρόστιμα πέφτουνε. Τώρα... Για το Δήμο Στυλίδας είναι λυμένο. Αλλά η πενταετία που έρχεται, εάν δεν γίνει σε περιφερειακό, ναι, επίπεδο κάτι, θα έχει πρόβλημα και η Στυλίδα. Προς το παρόν προτείναμε κάποια πράγματα. Είμαστε ένας Δήμος όμως, δεν είμαστε η περιφέρεια. Οι δημότες ανταποκρίνονται οικονομικά, πληρώνουν τους, τα τέλη τους, τα δικαιώματα κτλ. Προσπαθώ να κάνω μια σύγκριση με την εδώ κατάσταση. Ναι, τώρα σας πω. Εκμεταλλεύομαι σε εισαγωγικά, ναι, ναι, σας αξιοποιώ βέβαια. Κοιτάξτε, να πρέπει να ξέρετε ότι όποιος ήταν δήμαρχος την προηγούμενη θητεία, καταρχήν νομίζω ότι λίγοι επανεκλέγησαν. Ναι, έτσι. Πολύ λίγοι. Ήταν η πιο δύσκολη θητεία. Ναι, ναι, ναι. Σας είπα ότι μας πήραν το 60% από τα χρήματα. Ξέσπασε ο κόσμος πάνω σας. Μα δεν ήξερε, ναι, ο κόσμος. Ναι. Ο κόσμος. Δεν ήξερε ότι εμένα μου αφαίρεσαν 60% από αυτά που έδιναν για να κάνω έργα. Ποιος κάθεται να ρωτήσει τώρα μέσα στο σπίτι του? Βλέπει ότι δεν γίνονται έργα. Ναι, σωστά. Βλέπει ότι τα σκουπίδια δεν είναι μαζεμένα. Μα τα σκουπίδια πώς να είναι μαζεμένα? Όταν πέρυσι παίρνανε 20 ανθρώπους το καλοκαίρι και φέτος παίρνω 8. Πώς να είναι μαζεμένα τα σκουπίδια, έτσι. Και πάμε μετά στο άλλο. Τα ανταποδοτικά, έτσι. Τα ανταποδοτικά πληρώνονται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Για τα σκουπίδια μιλάω. Όταν πάρα πολλά νοικοκυριά δεν πληρώνουν τη ΔΕΗ, είπαν και κάνουν διακανονισμό και η ΔΕΗ παίρνει τα χρήματά της, αλλά θα σε πληρώσει στην τελευταία δόση εσένα. Φυσικά. Εμείς παίρναμε 2 εκατομμύρια ανταποδοτικά και πέσαμε σε 800.000. Πώς εγώ θα μπορέσω να κάνω τις ανταποδοτικές μου υπηρεσίες? Μοιραία θα μείνετε πίσω και θα τα ακούτε κιόλας. Βεβαίως ο κόσμος αυτό δεν το ξέρει. Αλλά θα σας πω κάτι και θα υπερεφανευτώ γι' αυτό και θα μου επιτρέψετε για να καταλάβετε τι δουλειά γίνεται. Εκλεγήκαμε από την πρώτη Κυριακή μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση 68. Με 68%. Ναι. Αυτό κάτι λέει και πρέπει να το έχουν υπόψη τους όσοι σκέφτονται προς την τελεία. Λοιπόν, και για να κλείσουμε και έτσι, η τελεία τι λέει τώρα, πήγε καλά? Η τελεία έχει πάρει ένα εισιτήριο. Καταρχήν εδώ πήγατε πάρα πολύ καλά, με έναν υποψήφιο. 1,9. Τον κύριο Τσολιά. Περάσαμε το ποσοστό μας στο πανελλαδικό. Ναι, και όχι μόνο αυτό, περάσατε και πάρα πολλά κόμματα. Ναι. Σε γενικότερο επίπεδο. Ναι. Λοιπόν, η τελεία τι έκανε τώρα? Το περιμένατε το νούμερο αυτό, ήταν, ναι, έκπληξη για εσάς ή περιμένατε να πάτε καλύτερα? Περίμενα καλύτερα. Τι κερδίσαμε? Κερδίσαμε ένα τικέτο για να συνεχίσουμε άλλη μια φορά. Εάν δεν μπούμε στη Βουλή, αν ξαναπάρουμε κάτι καλύτερο, αλλά δεν μπούμε στη Βουλή, αυτοδιαλυόμαστε. Ήταν η επιτάς. Δεν θα φάω τη ζωή μου να προσπαθήσω να πείσω τους κουφούς για κάτι που δεν θέλουν να ακούσουν. Ωραία, και θέλω κλείνοντας να ρωτήσω, βλέπω, σας παρακολουθώ είτε διαδικτυακά κτλ. Έχετε εξάρσεις, όχι άδικες θα έλεγα, έβλεπα ας πούμε την κόντρα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ναι. Δεν μασάτε, να το πω έτσι. Όχι, δεν μασάτε. Είστε ένας άνθρωπος δηλαδή που βγαίνετε και τα λέτε και δεν φοβάστε εισαγγελέα, δεν φοβάστε τίποτα. Κοιτάξτε, αυτός είναι ο Απόστολος Γκλέτσος. Κοιτάξτε, όταν μάχομαι για το δίκαιο των άλλων, των πολλών, και μάχομαι ειλικρινά, χωρίς ιδιοτέλεια, βεβαίως και φοβάμαι εισαγγελέα, προς Θεού. Ναι, όχι με την έννοια. Να πάρω ένα ευρώ από το Δήμο. Βεβαίως. Όχι, δεν φοβάστε γιατί την απόφαση. Ναι, 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 δεν φοβάστε δηλαδή, ναι, να πάτε και να διεκδικήσετε το δίκιο. Όχι, αν είναι για το δίκαιο των πολλών και με ανιδιοτέλεια να δώσω τη μάχη μου, δεν φοβάμαι κανέναν. Κανέναν δεν φοβάμαι. Δεν έχω φοβηθεί ποτέ στη ζωή μου. Δεν θα φοβηθώ τώρα στα 50 μου που έγινε ένα σπαρταμαλιά μου.
Ακόμα μαύρα είναι. Είναι ξανθά και δεν φαίνονται. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή διαμονή εδώ, όσο μείνετε. Εύχομαι στα εγγένεια να πάνε όλα καλά και εύχομαι η Τελεία να συνεχίσει αυτή την πορεία για να πάει ακόμα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε εμείς. Θα τα πούμε κανονικά την επόμενη Παρασκευή.